Σοβαρά ερωτήματα για το αν και πώς θα ανοίξουν τα σχολεία τον ερχόμενο Σεπτέμβριο τίθενται από γονείς αλλά και εκπαιδευτικούς, δεδομένης της έξαρσης των κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει μια κινητικότητα και από πλευράς Υπουργείου, όπως διαβάζουμε και εμείς από τις εφημερίδες, αλλά και από τις τοπικές διευθύνσεις. Επειδή, όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς, παρακολουθώντας την αδελφία, ξέρετε ότι ο κορονοϊός επιστρέφει. Συνεπώς, πρέπει η εκπαιδευτική κοινότητα στο σύνολό της να είναι έτοιμη, έχοντας πλέον την εμπειρία. Εξετάζονται λοιπόν διάφορα σενάρια. Στο Υπουργείο Παιδείας υπάρχει προβληματισμός για τον τρόπο που θα ανοίξουν τα σχολεία το Σεπτέμβριο, με τις αποφάσεις, όπως λένε, να βρίσκονται στα χέρια των επιστημόνων. Το πρώτο κουδούνι σε όλα τα σχολεία της χώρας την ερχόμενη σχολική χρονιά είναι προγραμματισμένο να ακουστεί στις 7 Σεπτεμβρίου, αν και δεν αποκλείεται να υπάρχουν αλλαγές στον τρόπο ή ακόμη και στην ημερομηνία λειτουργίας τους. Με την ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πλέον, η οποία έχει πει για τα καλά στη ζωή μας, παρόλα αυτά όμως τελικές αποφάσεις δεν έχουν πάρθει και φυσικά δεν θα πάρθουν παρά μόνο λίγες ημέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, δύο είναι τα επικρατέστερα σενάρια για την επιστροφή των μαθητών τον Σεπτέμβριο. Η πρώτη εναλλακτική είναι να ξεκινήσουν τα μαθήματα με όλους τους μαθητές κάθε τμήματος σε μία αίθουσα, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας, όπως η χρήση μάσκας. Η δεύτερη εναλλακτική είναι να συνεχιστεί η εκπεριτροπής διδασκαλία με επίσης αυξημένα μέτρα προστασίας. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν σε συνεργασία με τους ειδικούς τον Αύγουστο, ώστε να υπολογιστούν τα πιο επίκαιρα επιδημιολογικά δεδομένα. Η ηγεσία του Υπουργείου είναι σε τακτική επαφή και συνεννόηση με όλα τα μέλη της Επιτροπής του ΕΟΔΗ προκειμένου να συζητήσει πώς τα δεδομένα αυτά επηρεάζουν τη λειτουργία των σχολείων.